Θέλω να πω ότι ήθελα να ευχαριστήσω για την χαρά που πήρας, καθώς ήμουν παρούσα σε αυτό το πραγματικά, που όπως λέμε στα χωριά μας, very much promising συνέδριο. Σύναξη, ας το πούμε και σύναξη, είναι τόσο ενθαρρυντικό, είναι τόσο συγκινητικό και είναι κάτι που επιβεβαιώνει την εντύπωσή μου ότι αυτό αυτό του κάλβου την έκφραση που λέει, ότι κάποια, περιφραστικά θα το πω, ότι κάποια στιγμή από τους ατραπούς της φυλτά της πατρίδας κάποιος παρουσιάζεται και κάνει κάτι. Εγώ το αισθάνθηκα εδώ μέσα, είστε νέοι, είστε πολύ μοντέρνοι και έχετε πιάσει όλο αυτό το σκηνικό, το βιωματικό, τη σοβαρή κατάσταση μιας βίωσης ενός τόπου, ενός χώρου και του ανθρωπογενούς φυσικού και ιστορικού τοπίου, το οποίο η Ελλάδα είναι ένας πρωταγωνιστής διαχρονικά, στον πολιτισμό της Ελλάδας, το τοπίο και οι σχέσεις του ανθρώπου με το τοπίο και η κλίμακα, η οποία ήταν η ελληνική κλίμακα του τοπίου, που έδωσε όλη αυτή τη φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό και τις σχέσεις, γιατί οι Έλληνες είναι φιλόξενοι, είναι διαδραστικοί, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Όταν παρουσιάζω τα έργα, πριν από το 1993, ας πούμε, μία ανακοίνωση σε ένα συνέδριο που ήταν «The Culture and the Towns», στη Πράγα, από το Συμβούλιο της Ευρώπης, έτσι ξεκίνησα και είπα πως εμείς σαν παιδιά είχαμε τη τύχη να ζούμε σε έναν ανοιχτό χώρο που ήταν ένα μουσείο, η Ελλάδα, ένα ανοιχτό μουσείο. Δηλαδή, ζήσαμε σε φοβερά τοπία, όχι μόνο τα κλασικά, αλλά και τα λαϊκά, τα νησιά, οι μάντρες, όλο το σύστημα, όλο το τοπίο έχει την ανθρώπινη κλίμακα, έχει την ανταπόκριση με την ευχαρίστηση να ζεις, με την εθρία. Είναι ένα φοβερό γεγονός η βίωση στον ελληνικό χώρο. Και ήθελα να πω ότι εμείς σαν παιδιά ζήσαμε και παίξαμε μέσα σε τέτοιους χώρους, οι οποίοι ήταν χώροι πολιτισμού, οι οποίοι περάσαν στο αίμα μας με ανυποψίαστο τρόπο. Δηλαδή, μας το δώσαν σαν παιχνίδι οι γονείς μας αυτό το πράγμα, το τοπίο και το ανθρωπογενές τοπίο. Όλοι μαζί με την χαρά της βίωσης του ελληνικού υπαίθρου, της καθημερινότητας στους δημόσιους χώρους. Και έτσι προέκυψαν και τα έργα μου, διότι, ας πούμε, πώς περιμένουμε με τα παιδιά μας στη σύγχρονη εποχή, που τους ρίχνουμε σε μια παιδική χαρά, με ένα χώμα, με μια παλιοτσουλήθρα, με μια σπασμένη, δεν ξέρω τι, και αυτόν και τα παιδιά, την ωραιότερη ώρα που μπορούν να έρθουν σε μέθεξη με τον εαυτό τους, με το τοπίο και να καταλάβουν και να προσδιορίσουν τη βάση που βρίσκονται, είναι η καθημερινότητα των παιχνιδιών. Βρίσκονται σε μια εξαιρετική κατάσταση πρόσληψης γεγονότων. Οπότε, ας πούμε, θεωρώ ότι σε αυτά τα παιδιά έχουμε μια μεγάλη υποχρέωση να... Αυτό τουλάχιστον εγώ έκανα σε όλη μου τη ζωή. Είμαι στους μεγάλους, τους πολύ μεγάλους συνεδρίου, αλλά είμαι και ευτυχής που βιώνω αυτά τα πράγματα, διότι και εγώ, ας πούμε, από τη Λάρισα, που ο κύριος Χαλιαμπάλιας, που οργανώνουν φοβερά πράγματα και εκεί, θέλω να πω ότι η Αθήνα είναι ένα χαμένο παιχνίδι, χοντροειδώς το λέω, μόνο τοπικά, αλλά οι πιο μικρές κοινωνίες έχουν πάρει στα χέρια τους τη τύχη τους. Έχουν καταλάβει τι είναι ο βιωματικός χώρος, τι είναι το ανθρωπογενές, το ιστορικό, το φυσικό τοπίο στο οποίο ζουν και προσπαθούν να ανακτήσουν. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την προσπάθεια να ανακτηθεί αυτό το τοπίο, εργάζομαι από το 1972 και έχω κάνει αρκετά έργα στο δημόσιο χώρο, που είναι χώροι, κατοικημένα, γλυφτά τοπία, μεγάλης κλίμακας στο δημόσιο χώρο, όπου προσπαθώ να αρθεί το αδιάφορο, η καθημερινότητα, η οποία είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα στις σύγχρονες πόλεις, να αισθάνεσαι, δηλαδή είναι τραγικό, να αισθάνεσαι σαν σε μια κάψουλα στο διάστημα, χωρίς καμία ρίζα, χωρίς σήμερα, χωρίς αύριο, χωρίς μια ιστορία, χωρίς μια σημείωση, μια σήμανση. Αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, τότε από το 1993 το έλεγα, ότι τα παιδιά σε συντριπτικούς χώρους, με τηλεοράσεις, βλέπουν τις τηλεοράσεις και τις κεραίες των τηλεοράσεων. Κάτι μεσοτυχίες από φοβερά χυδαία σπίτια, ας πούμε, πανοσηκώματα και αυτά. Δηλαδή, απορώ, τους έχουμε πάρει το χαλί κάτω από τα πόδια. Γι' αυτό όλα αυτά τα γεγονότα που άκουσα σήμερα εδώ με τόσο ευχαρίστηση και την προσέγγιση μέσα από παιχνίδια και όλη αυτή τη βίωση που φτάνει μέχρι τους παππούδες, γιατί όταν ήμασταν στα μικρά μας παιδικά χρόνια λέγανε ότι αν δεν έχεις παππού, πρέπει να αγοράσεις.
Δεν ξέρω αν το θυμάστε εσείς, αλλά εγώ αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πρέπει να αγοράσεις. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκηνικό, εργάστηκα όλα από τότε τα χρόνια που σας είπα και είναι, η πρώτη ήταν η πλατεία του παλιού Φαλήρου, του Φλίσβου, όπου και εγώ να σας πω την αλήθεια, ήταν δηλαδή το αίσθημα το δικό μου δεν ήταν, πώς να σας το πω τώρα, ήταν ένα αίσθημα, δεν ήταν μια διαδικασία εγκεφαλική να πω θα κάνω αυτό το πράγμα, αλλά ήθελα σε ένα δημόσιο χώρο να μπορεί να καταλάβει κανείς, καταρχάς τη μεσογειακή βίωση. Δεύτερον, να καταλάβει πού βρίσκεται, τη θάλασσα, τον ήλιο, τη φυτεύση της περιοχής. Αλλά και το σοβαρότερο, τα παγκάκια, ας πούμε, που τότε είχα κάνει και τα θεωρήσανε. Εγώ το ξεκίνησα έτσι, δεν πολύ νεαρό άτομο, αλλά αυτά τα πήραν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Τα είχαν μεγάλη μανία και δεν καταλάβαινα τι γινότανε. Αλλά τα παγκάκια ήταν έτσι φτιαγμένα, ώστε να αναπτύσσονται οι βιωματικές σχέσεις. Δηλαδή, το παγκάκι του σταθμού του συνδρομικού, που κάθονται, ας πούμε, στη σειρά και δεν μιλάει κανένας, είναι ό,τι πιο χυδαίο και πιο χαρακτηριστικό του μηδενικού, του αδιάφορου και του δυσίωνου, ας πούμε, του πολιτισμού μας. Λοιπόν, και εκεί στα παγκάκια προσπάθησαν να είναι γλυπτοί χώροι τα οποία να ζουν τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν θα σας τα πω τώρα, θα τα ίσως κάποια φορά θα τα βρείτε και ίσως τα. Αλλά τώρα θα προχωρήσω αυτό που έχει μια σχέση με μένα, με την παιδική μου ηλικία, τη βίωσή μου στη Λάρισα. Γεννήθηκα στην Αθήνα 4 χρόνια μετά, ήμουν στη Λάρισα. Τι άκουσα από τους γονείς μου και πώς προσπάθησα αυτά τα πράγματα να βγουν. Όχι, όπως προσπάθησα, βγήκαν σε ένα έργο που είναι η αναπτύσσοντας κώδικες νερών στο κέντρο της πόλης της Λάρισας. Μια προσπάθεια μιας πόλης κατεστραμμένης με τα πολεμικά, θα τα δείτε τώρα και στο βίντεο, η οποία προσπάθησε να ανακτήσει την ιστορία της, το περιβάλλον της, αυτά που ακούγαμε από τις γιαγιάδες, γιατί μετά από το πόλεμο ήταν βομβαρδισμένη η Λάρισα και μέσα σε ένα μήνα και τεράστιο σεισμός, τον Απρίλιο του 1941. Συν είχαν πάρει πριν από το πόλεμο το δεύτερο, την κήτη του ποταμού και τα παιδικά μου χρόνια βίωσα ένα φοβερό τοπίο, ας πούμε, ένα πράγμα συγκλονιστικό, όχι ποτάμι. Οι δρόμοι με φοβερές λακκούβες, με λάσπες, με νερά, το σπίτι μας, ένα πράγμα φοβερό. Κι όμως, μέσα σε αυτό το σκηνικό, το τραγικό, οι γονείς μας, οι γιαγιάδες μας, οι δικοί μας άνθρωποι, προσπάθησαν να μας δώσουν το τοπίο που υπήρχε το ευρύτερο, πώς μεγαλώσανε στα τρεχούμενα νερά επάνω, στο Πήλιο, στα Μπελάκια που ήταν και το χωριό του πατέρα μου. Μας λέγαν για τα γεωργικές δουλειές, μας διηγόντουσαν, δηλαδή μια λατρεία για τους χορούς, για τους ανθρώπους που ζούσαν έξω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα περάσανε σε εμάς, περάσανε. Και όταν και έφτασαν η Λάρισα, να θελήσουν το 80 να κάνουν ένα φοβερό γεγονός, να αποκαλύψουν στο μηδέν πόλη, Λάρισα, Σίδα και Λαχτάρισα, ας πούμε, το ξέρουμε όλοι, μέσα στο κέντρο της πόλης να ανακαλύψουν το θέατρο μεγέθους και εποχής επιδαύρου, το αρχαίο θέατρο που ήταν στη μέση της πόλης και αφαιρέσαν, βγάλανε την αρχιεπισκοπή, βγάλανε νοσοκομείο από πάνω, στον ανήφορο που πάει στο Φρούριο, ήταν ένα θέατρο και είναι δηλαδή, εποχής και μεγέθους επιδαύρου. Ένα συγκλονιστικό γεγονός. Προσπάθησε η πόλη να ανακτήσει το παρελθόν της με έναν τρόπο. Δηλαδή, αυτό το μηδέν που ήταν, προσπαθήσανε με μια πολύ έτσι συνειδητή προσπάθεια, ήταν μια γενική, ας πούμε, απόφαση να γίνει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός στο κέντρο της πόλης τώρα. Αυτά είναι στο κέντρο, τελείως. Και οι δύο κεντρικές πλατείες, όταν, τέλος πάντων, είχα κάνει κάποια μεγάλα έργα στην Αθήνα που άρεσαν στην τεχνικές υπηρεσίες, τον Δήμαρχο, όλο αυτό στη Λάρισα και μου ζήτησε να σχεδιάσω και για την πατρίδα μου πλατεία, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ τότε είχα το γλυπτό θέατρο Εξονής, έκανα και δεν μπορούσα. Περάσαν τα χρόνια, έφτασε το 92 που γίνανε τα εγγένεια στην Εξονή που ήταν αφιερωμένα και στο Γιάννη Ξενάκη τα 70 χρόνια και μπήκε και η κόρη μας στη Θεσσαλονίκη αρχιτεκτονική. Οπότε είπα είναι η ώρα τώρα να πάω στη Λάρισα να κάνουμε και τις πλατείες και να πλένουμε και κανένα εντό Θεσσαλονίκη. Και έτσι έγινε και 6 χρόνια το Πανεπιστήμιο γίνανε 2 κεντρικές πλατείες. Αυτές οι πλατείες είναι πλατείες οι οποίες προσπάθησα να ανακληθεί, ναι, τώρα προχωρούμε να βάλουμε το βίντεο. Είναι το βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στην Biennale της Βενετίας Αρχιτεκτονικής το 2016 και τελικά πέρυσι ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η μία συμμετοχή της Ελλάδας για τα τοπία
ότι τα τοπία knows no border. Προσπάθησε να συνδέσω την πόλη της Λάρισας με τη μνήμη, τη χαμένη μνήμη του, με το ποινιό. Γι' αυτό είναι ανάπτυξη κωδίκων νερών με το κέντρο το, και να αναπτυχθούν ανθρώπινες σχέσεις, σχέσεις τοπίο. Η Θεσσαλία είναι ένας γεωγραφικός χώρος με εναλλαγές μεγάλης κλίμακας και εξαιρετικά αρχιτυπικά τοπία. Ο μεγάλος ποινιός του Θεσσαλικού τοπίου πηγάζει από τα βουνά της Ηπείρου και διατρέχει όλο το Θεσσαλικό κάμπο και καταλήγει με διάφορες ροές, ορεινές, παιδινές, μπορώ να πω μυθικές, με μυθικούς συνειρμούς, καταλήγει στο Αιγαίο. Η κατοίκηση του Θεσσαλικού κάμπου χάνεται στην προϊστορία επειδή είναι ένας έφορος κάμπος ο οποίος περιβάλλεται από τα μεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας, τον Όλυμπο των Θεών, τον υπέροχο Κύσαρβο που καταλήγει στο Αιγαίο και στο Πύλιο και τη διαδρομή του Αργυροδίνη Ποινιού όπως τον λένε στην παράδοση, ο οποίος καταλήγει στο Αιγαίο μέσω από τη Χαράδρα των Τεμπών, που είναι η χαράδρα που δημιουργήθηκε πριν από αμύθιτους χρόνους από ένα μεγάλο σεισμό που έγινε η Θεσσαλία που ήταν θάλασσα, έγινε μια έφορη πεδιάδα. Μια κοιλάδα που πέρασε στα παραμύθια το παιδικό μας χρόνο και στη φαντασία μας πήρε μυθικές διαστάσεις όπως και ήταν μυθολογικός ο χώρος, διότι στο χώρο αυτό πίστευαν ότι κατοικούσαν οι νύμφες του ποινιού, οι νύμφες του φωτός και της στήλβης, την λάμψη, μια χαοτική μορφή φωτός απάνω στα νερά. Στον Όλυμπο κατοικούσαν οι θεοί του Ολύμπου ως γνωστόν και οι νύμφες ήταν μια συνέχεια όλης αυτής της μυθικής βίωσης. Ο ποινιός αφού περάσει από την κοιλάδα των Τεμπών με τα φοβερά παγανιστικά τοπία των παιδικών μας χρόνων και των διηγήσεων των μυθολογικών, καταλήγει στο Δέλτα, το Δέλτα του ποινιού, που είναι μια συνάντηση των ορεινών αυτών μεγάλων όγκων με το Αιγαίο πέλαγος. Η Λάρισα, κατά μεσής του Θεσσαλικού κάμπου, μια παιδινή οριζόντια πόλης, είχε τη χάρη να την διατρέχει ο ποινιός ποταμός. Ο ποινιός όμως προπολεμικά έκανε πολλές πλημμύρες και αναγκαστήκαν να απομακρύνουν τη Κίτη. Ήρθε και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος που γίναν μεγάλος σεισμός και οι βομβαρδισμοί και τα παιδικά μου χρόνια βρέθηκα να είμαι σε ένα τοπίο τελείως ουδέτερο, ανέλπιδο θα έλεγα, σε μια πόλη που θεωρείται από τις ασχημότερες της Ελλάδας. Είχε χάσει οποιαδήποτε σχέση με το φυσικό της τοπίο, με το ιστορικό της τοπίο. Ήταν πραγματικά ένα νεκρό σημείο θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε τη τύχη σαν παιδιά να ζούμε σε ένα ευρύτερο καταπληκτικό τοπίο της Ελλάδας που ήταν ο έφορος Θεσσαλικός κάμπος με τους ορεινούς όγκους που το περιβάλλανε και με το προβιομηχανικό ανθρωπογενές τοπίο, με τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη σπορά, το θερισμό, με τις αγροτικές δουλειές. Ένα γεγονός που είχε περάσει στα παραμύθια, είχε περάσει στις αφηγήσεις από τους γονείς μας, είχε περάσει έτσι σαν ένα τοπίο διαδραστικό, το οποίο έδινε μια χαρά βίωσης στο κάμπο και σαν παιδιά το αντιλαμβανόμασταν αυτό, το βλέπαμε, είχε δημιουργήσει μια ζήμωση στο μυαλό μας, μια δυνατή αίσθηση του μόχθου και σύγχρονα της χαράς της επιβίωσης. Μέσα στην ανοιχτή πεδιάδα, σε αυτό το ανοιχτό και περίκλειστο τοπίο το Θεσσαλικό, παρακολουθούσαμε εκστατικά τα φυσικά φαινόμενα, το ταξίδεμα μεγάλων όγκων από σύννεφα, τα πουλιά σε σχηματισμούς και τους κεραυνούς του Δία από το φοβερό Όλυμπο. Ιδιαίτερα μας συγκινούσαν τα τοπία ομίχλης.
Η μεταβαλλόμενη περιορισμένη ορατότητα στα παραποτάμια χωριά του Πηνιού ήταν για μας ένα απρόοπτο παιχνίδι. Η χαμένη σχέση της πόλης με το ποταμό εμένα ήταν κάτι που με συγκλώνιζε από παιδί, γιατί ξαφνικά ήταν μια πόλη χωρίς ποτάμι. Ήταν μια μεγάλη στέρηση. Ήταν ένα γεγονός που με ενοχλούσε, φαίνεται, πάρα πολύ, διότι είχα μια λατρεία με τα νερά. In the 1980s, the mayor, Aristides Lambroulis, decided on the archaeological excavation of the residential hill located in the city center and discovered the magnificent ancient theater of the 3rd century BC, which was as big as the ancient theater of Epidavros. The emergence of the ancient theater in the city center led me to suggest the reconnection of the city of Larissa with its lost natural and historical landscape, and in particular with the flow of its great river Pineios. Προσπάθησα να αναπτύξω κώδικες νερών, είτε ορεινούς είτε παιδινούς. Επίσης συνδυασμούς των πλατανιών με τα νερά, με τα πηγάδια, με τη χρήση του νερού στις στέρνες, στις ριστέλες όπου πλέναν τα ρούχα και γενικά τη διαχρονική παραποτάμια βίωση της πόλης. Όλο αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο προσπάθησα να ξαναφέρω στο κέντρο μιας ουδέτερης μεταπολεμικής πόλης, η οποία είχε χάσει οποιαδήποτε σχέση με το τοπίο, το φυσικό και το αρχαιολογικό. Οι κώδικες των νερών που μας περιέβαλαν ήταν για μας ένα πρωταρχικό στοιχείο σχέσης με τη φύση. The two main squares of the town, the central and the post office square, are included in a holistic design approach in order to reveal the temporal historical character of Larissa. To achieve these goals, she proposes the design of the sculpted river, marking the lost relation of the city with its river, Pineios, and emphasizing the different landscape types of Thessaly along its route. The sculpted river flows towards the ancient theater and enables the development of the mountainous and lowland flora of the region. Εκτός από τους ορεινούς κώδικες νερών, η γλυπτική σύνθεση συμβολίζει μια νεοκλασική πόλη που τη διατρέχει ο ποταμός της, αλλά βρίσκεται σε μια ασταθή ισορροπία αναφορά στις συχνούς σεισμούς της περιοχής. Οι διατάξεις των δαπέδων είναι με αυτόν τον τρόπο ώστε να έχει μια σχέση ροής προς όλες τις κατευθύνσεις της πόλης. Αναπτύσσονται ροές οπτικές, τραμπλόγι, σαν τις ροές των μικρών ριακιών μέσα στα ορεινά χωριά και καταλήγουμε στο δεύτερο τμήμα με μεγάλες ανακυκλώσεις που δίνουν την εντύπωση ότι ο ποταμός συνεχίζει προς το αρχαίο θέατρο, ώστε ακολουθώντας τα νερά του λιπτού ποταμού, οι περιπατητές να οδηγούνται στο αρχαίο θέατρο. Τα νερά, καθώς έρχονται από το πρώτο τμήμα του γλυπτού ποταμού, εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα του γλυπτού ποταμού και εξαφανίζονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους σε βάθος περίπου 3 μέτρων, υποδηλώνοντας το αρχαιολογικό παλίμψιστο της διαχρονικής σύγχυσης της πόλης. Οι φυτεύσεις έχουν μία σχέση με τις διαδρομές του Πηνιού μέσα από τα υπέροχα τοπία των Τεμπών και από την άλλη μεριά, σε αυτό το δεύτερο τμήμα του γλυπτού ποταμού, μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω τις σχέσεις βίωσης δίπλα στο ποτάμι, την προϊστορική σχέση των κατοίκων της Λάρισσας με το ποταμό, με τις χρήσεις του νερού, με τα πηγάδια, με τις ποτίστρες, με τις διατάξεις των χωραφιών εν σχέση με τη σπορά, με τις φυτεύσεις, με τις ροδιές των τρακτέρ. Ήταν ένας τόπος ανάκλησης των χρήσεων της γης και του νερού δίπλα στη πόλη.
The aim of Nella Golander's master plan is to increase people's awareness about the lost relationship of the city of Larissa with its historical and mythical Pineios River and to re-establish this connection. Also to prepare the city center to accommodate the revealed ancient theater, which is located few meters away from the central squares. Η κεντρική πλατεία της Λάρισσας, η συνέχεια της πλατείας ταχυδρομείου προς το αρχαίο θέατρο, συμβολίζει τα παιδινά τοπία της Θεσσαλίας και την παιδινή διαδρομή του ποταμού. Η ανάπτυξη των οριζοντίων νερών του γλυφτού ποταμού επιτρέπει εν σχέση με την πρόσπτωση του ηλιακού φωτός, την ανάπτυξη του λαμπυρισμού των νερών, με αναφορά στην νύμφη του φωτός, τη Στύλβη. Το μεγάλο σχήμα της κεντρικής πλατείας της Λάρισσας μου έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξω τα θεσσαλικά πεδία και το γλυπτό ποταμό. Αυτό είναι το όνομα του τρίτου τμήματος του γλυπτού ποταμού που διασχίζει το κέντρο της πόλης. Στο γλυπτό ποταμό και γενικά στην κεντρική πλατεία μου δόθηκε ευκαιρία όλο αυτό το έντονο της πλατείας ταχυδρομείου που είναι η ορεινή ροή νερών να ηρεμήσει στην κεντρική πλατεία και πια να είναι ο Πινιός σε οριζόντια πεδία. Στην εκτεταμένη επιφάνεια τοποθέτησα 1000 φώτα. Το βράδυ τα φώτα με την κίνηση του νερού δημιουργούν μία αίσθηση, ένα συνειρμό του νυχτερινού παιδινού τοπίου με οικισμό. The challenge is to enhance public awareness of the historical landscape of Larissa and to achieve sustainable development based on a balanced and harmonious relationship between social needs, economic activity, culture, and the environment. It aims to alter the landscape character of big cities and to raise consciousness among the citizens of the local historical characteristics of their town. A further challenge is to educate people, especially children, that the landscape is a key element of individual and social well-being and that its protection, management, and planning entail rights and responsibilities for everyone. Η μεγάλη έκταση της κεντρικής πλατείας, που είναι 13 στρέμματα, και χωριστά οι δρόμοι που την περιβάλλουν, ήταν μια ευκαιρία να κάνουν χειρισμούς τοπίου, όπως δηλαδή συγκλίνουν οι δρόμοι στο τοπίο του κάμπου, να γίνουν οι φυτεύσεις με μια φθήνουσα προοπτική, τα φωτιστικά να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην αναιρούν το μέγεθος των χειρισμών και γενικά ήταν μια σύγκληση προς το αρχαίο θέατρο, ώστε να διοχετεύεται κανείς παρακολουθώντας αυτό το τοπίο στο αρχαίο θέατρο. The European Landscape Convention singled out the town of Larissa in June 2013 as a good practice in implementation of landscape policies, making the European policies popular through challenge, learning, innovation, and cooperation. Total art operations for the re-establishment of the natural, historical, and cultural landscape of the city of Larissa. The ancient theater was highlighted by the holistic design of Nella Golander's pedestrian improvements. The pavement design of the landscape sculptor presents the ground plan of ancient buildings existing on the underground of the city of Larissa, originating from the Neolithic area through the classical period and the Byzantine periods, creating the presence of different civilizations. A public participation process was embedded through the development of the project during the process of construction. Local craftsmen and art students from the Free Workshop of Fine and Applied Arts of Art Gallery of Larissa, Museum Katsigra,
were involved during the construction of mosaic duplicates of the originals, which were found during the excavations of the center of Larissa. Nella Golander has emphasized the archaeological value of the city's underground by incorporating 24 replicas of floor mosaics from the Archaeological Museum into areas of seating. Information points are placed close to the seatings, providing necessary details about the address, where these are found, and the year of their excavation. The biggest success was that Larissa has become the most beloved city in Greece among its citizens, with a number of cultural thematic events along the Pineios River, and new groupings of the protection of the river's history and landscape were created. Now the city of Larissa is candidate for European Capital of Culture 2021. The ancient theatre was highlighted by the holistic design of Nella Golander's pedestrian improvements. The pavement design of the landscape sculptor presents the ground plan of ancient buildings existing on the underground of the city of Larissa, originating from the Neolithic area through the Classical period and the Byzantine periods, creating the presence of different civilizations. Από την άλλη μεριά, στο Μουσείο Κατσίγρα Πινακοθήκη Λάρισσας έχουν αρχίσει από το 2017 εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην άρση του αδιάφορου στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις και την επανίδρυση της σχέσης της πόλης της Λάρισσας με το φυσικό και ιστορικό της τοπίο. Εκτός από τους ορεινούς κώδικες νερών, η γλυπτική σύνθεση συμβολίζει μια νεοκλασική πόλη που τη διατρέχει ο ποταμός της, αλλά βρίσκεται σε μια ασταθή ισορροπία αναφορά στις συχνούς σεισμούς της περιοχής. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν τίτλο «Ο πολιτισμός των τοπίων», «Τα παιχνιδίσματα των νερών στα θεσσαλικά τοπία», στα οποία συμμετέχουν παιδιά από τα νήπια, από την προσχολική ηλικία μέχρι τη βαθμίδα του λυκείου. Το συνέστημα, η συγκίνηση, η σοβαρότητα και η οικολογική υπευθυνότητα με την οποία οι μαθητές διαφόρων ηλικιών προσεγγίζουν το φυσικό και ιστορικό τοπίο όπου βρίσκεται η πόλη της Λάρισσας είναι πολύ συγκινητική. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο θερμοτισμός και η εμβάθυνση στις ποιότητες του θεσσαλικού τοπίου και του μυθικού ποταμού από τα νηπιαγωγεία της Λάρισσας είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Ο Μπίζος του Ποινίου. Το βίντεο που θα ακολουθήσει είναι από το τρίτο δημόσιο νηπιαγωγείο της πόλης της Λάρισσας, όπου γίνεται μια προσπάθεια στα νηπιαγωγεία να συνειδητοποιήσουν το τοπίο της πόλης. Μια φορά και έναν καιρό, οι θεοί του Ολύμπου ζήλεψαν το Θεό Απόλλωνα και τα βουνά του την πίνουν. Στη βίλα Απόλλωνα είχε πιστευτεί τους αγαπημένους του Μούσους και νύφους. Οι νύμφες ζούσαν στη φύση, στα δέντρα, στα βουνά, στις πηγές και στους ποταμούς. Ο Θεός Απόλλωνας πάντρεψε την Πίνδο με ένα όμορφο και γενναίο παλικάρι, το Λίγκο. Το ζευγάρι ίσως αγαπημένο και ευτυχισμένο.
Από την ένωσή τους άρχισαν να ξεπροβάλλουν κατά πράσινες σκυλάδες στη Θεσσαλία. Αυτό έκανε τους άλλους θεούς να θυμώσουν ακόμα περισσότερο. Οι θεοί ζήτησαν να χωρίσει η Πίντος και ο Λίγκος. Τα δύο βουνά δεν ήθελανε με τίποτα να χωρίζουν. Ανακαλούσαν και έκλαιγαν για να τους αφήσουν ενωμένους. Οι θεοί όμως ανάγκασαν το ζευγάρι να χωρίσουν. Από τα δάκρυά τους σχηματίστηκε ο ποταμός Πηνιός. Ο Πηνιός πηγάζει από το σημείο του χωρισμού των δύο βουνών, της Πίνδου και του Λίγκου, ή αλλιώς Χάσχη. Διασχίζει στη Θεσσαλία και χύνεται στο Αιγαίο. Οι κόρες του Πηνιού ήταν η Τρίκη, η Λάρισα, η Στύλφη και η Δάφνη. Η νύφη Λάρισα έπαιζε με την μπάλα της κοντά στο ποτάμι. Η μπάλα της κύλησε και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Η Λάρισα έπεσε για να την πιάσει και πνίγει. Από τότε πήρε το όνομά της η Λάρισα η πόλη μας. Ο γλυκτός ποταμός είναι έργο της κυρίας Γκόλαντα. Η κυρία Γκόλαντα ήρθε στο σχολείο μας. Είχαμε πολλά να τη ρωτήσουμε. Μάθαμε πως στην πλατεία του Χιδρομείου το έργο της συμβολίζει το ποινιό. Πως ξεκινάει από τα βουνά. Και στην κεντρική πλατεία συμβολίζει το ποινιό που διασκίζει τη θεσσαλική παιδιάδα. Χαρίσαμε στην κυρία Γκόλαντα τα δικά μας έργα. Ανυπομονούμε να επισκεφτούμε το γλυπτό ποταμό.